Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση, εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συλλόγου για την προθυμία τους να προσφέρουν τη βοήθειά τους, προκειμένου να στηθεί η έκθεσή μας και να οργανωθεί η απόψινή μας γιορτή. Η γιορτή της Λαδόπιτας ανοίγει τον κύκλο των εκδηλώσεων του Αυγούστου για το Σύλλογό μας και αμέσως επόμενη εκδήλωσή μας είναι η γιορτή Κρασιού στο Φρεά. Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα βρείτε απέναντι στην έκθεση. Τα γλυκά της Λευκαδίτσας νοικοκυράς είναι απλά στη σύνθεσή τους. Η διαδικασία όμως παρασκευής τους είναι κουραστική και χρονοβόρα. Τα βασικά υλικά είναι το λάδι και το κρασί, προϊόντα που υπάρχουν σε αυθονία στον τόπο μας. Από το λάδι γίνεται η λαδόπιτα, από το πετιμέζι μουσταλευριά, από σταφύλια γλυκό του κουταλιού. Απόψε θα παρακολουθήσουμε την παρασκευή λαδόπιτας και θα απολαύσουμε τη γεύση της. Η λαδόπιτα δεν ικανοποιεί μόνο τις γευστικές ανάγκες των κατοίκων των χωριών μας, είναι ένα παρασκεύασμα εθιμικό, εορταστικό, που ικανοποιεί ανάγκες θρησκευτικές, πνευματικές, μεταφυσικές, αφού γίνεται με τελετουργικό τρόπο. Η λαδόπιτα κατασκευάζεται την παραμονή της πρωτοχρονιάς και λέγεται η βασιλόπιτα. Σε γάμους και βαφτίσια και λέγεται απλώς πίτα, σε κηδείες που την αποκαλούν σχόριο. Επίσης, ανάλογα με το γλυκαντικό υλικό που χρησιμοποιούν, ονομάζεται μελόπιτα, ζαχαρόπιτα και πετιμεζόπιτα. Και τώρα θα δούμε πώς φτιάχνεται. Λίγο το αλεύρι και να κατέβουμε καλά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να βοηθήσει τις γυναίκες να βάλουν το αλεύρι. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα για να μην σβολιάσει. Θέλετε να κάνετε λίγο στην άκρη να βλέπουν όλοι. Το αλεύρι, ρίχνουμε λίγο το σιρόπι και ανακατεύουμε συνέχεια. Πίσω, μακριά τα παιδάκια. Ορίστε, καθίστε, κοιτάξτε. Να ψηθεί, ψήφεται το λάδι του αλεύρι. Και λαδόπιτα απέναντι στην έκθεση. Ο Χαλβάς εδώ, η λαδόπιτα στην έκθεση. Είναι ο Χαλβάς, αυτό που φτιάχνει τώρα. Γι' αυτό σου πείτε το πάνω, γι' αυτό το εντάξει. Κάμε λίγο έτσι.
Ρίχνουμε το χαλβά σε μεταψί μέχρι να γεμίσει, το ισιώνουμε το μείγμα και ρίχνουμε από πάνω σουσάμι. Την κόβουμε σε κομμάτια, σχήμα του δρόμου και στο κέντρο βάζουμε αμύγδαλο και την βάζουμε στο φούρνο. Λοιπόν, τώρα που βγήκε και ο καινούριος χαλβάς ο ζεστός, θα σας μοιράσουμε και χαλβά ζεστό και κρύο και λαμβάνετε απέναντι στην έκθεση. Τέλος, επειδή όλους σας χρειαζόμαστε στο πλευρό μας για να μπορέσει να συνεχίσει ο σύλλογος το έργο του, τα κορίτσια θα σας μοιράσουν λαχνούς, κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης και επιπλέον στην έκθεσή μας μπορείτε να βρείτε μπλουζάκια του συλλόγου, κούπες, βιβλία, CD και DVD. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ψευδέσικα τα εναντίον δωρούμενος.
των φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την ηρωνομία σου. Νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τον σόν δωρεόν αξίως ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημενήματα ημών και παρέχουσα ιώματα, της εν πίστη λαμβάνωση την ευλογία σου άχαντε. Και στην δόξα και ευχαριστία να πέμπωμεν στον Άρχο του Παντή και του Παναγίου και καθόν και σε ποιος πνεύματι, ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και επίσημον δόξα σε. Ο Ιντόλοι το θα βόρουμε τα μορφωθήσε δόξη ενώπιον των εκείνων αυτών μαθητών και αποστόλων και στόλων σαν ηθινών σε ουσιμών. Τες πρεσβείες παραπλάβου και παραμόμου αγίας από το Μητρός. Βενεγγύης Πατρός ημών Σπυρίδωλος Αρχιεπισκόπου του Μυθούντος του Θαυματουργού Προστάτου Εφόρου και Πονιούχου ημών, των Αγίων και Ιαματικών Εναρκήνων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ενέησι και σώσε ημάς τους αγαθώς ποιν άνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δι' εφόρων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή επιτυχία στην έκθεση του Συλλόγου και καλούμεθα όλοι και οι ντόπιοι, οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες και οι ετεροδημότες που είστε σήμερα εδώ αλλά και όλες αυτές τις ημέρες που θα διαρκέσει η έκθεση να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου και να ξέρετε ότι χωρίς την πολιτιστική μας παράδοση σε μια εποχή που τείνουν να καταστρατηγηθούν και να καταργηθούν αξίες, ιδανικά, ήθη, αλλά προπάντων δε έχουν βάλει σαν στόχο ορισμένοι να καταποτίσουν και να εξαφανίσουν την Εκκλησία, την Ορθοδοξία, αλλά και την παράδοση του τόπου μας, εμείς θα πρέπει να αντιστεκόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους λέμε ότι ναι, μεν φαίνονται ισχυροί στην εξουσία, αλλά είναι ανίσχυροι στην πράξη για να μπορέσουν αυτοί να εκμηδενήσουν αυτά τα οποία. Για αυτά μάλλον τα οποία έχησαν το αίμα τους και έδωσαν τη ζωή τους και τον αγώνα τους εκατοντάδες πριν από εμάς πρόγονοι, οι οποίοι αγωνίστηκαν για τον κολλάο τους του τόπου. Ο Θεός λοιπόν να ευλογεί τα έργα σας και να ενδιάσει τους κόπους σας.